Σήμερα ήθελα να προειδοποιήσω ότι δεν θα έπρεπε οι προεκλογικοί ανταγωνισμοί των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση ή πολύ περισσότερο οι εσωκομματικοί διαγωνισμοί, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από ό,τι φαίνεται μπαίνει σε φάση διαδοχής και όπως λέμε στο χωριό μου, φτώχει είναι το μοναστήρι, σκόρπισαν οι καλογύροι. Δεν πρέπει αυτό να θέτει σε αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης Παπαδήμου, η οποία μπορεί να είναι προσωρινή, μεταβατική, να έχει περιορισμένη ατζέντα, αλλά ιστορικού χαρακτήρα ατζέντα. Διότι για φανταστείτε να αποτύχει ας πούμε το PSI. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν συμβεί κάτι άλλο καταλυτικό στην Ευρώπη, η χώρα είναι υποχρεωμένη, κυρίες και κύριοι, να κόψει νόμισμα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή να χρεοκοπήσουμε στο πρώτο εξάμηνο του εφιαλτικού 2012. Θα ήθελα λοιπόν τον Πρωθυπουργό, δεν τον έχω δει ποτέ, μου τον ξέρω καν σαν άνθρωπο. Δεν ανήκω στον ίδιο κύκλο ιδεών, αυτός ανήκει σε άλλο κλαμπ της σύγκλησης, ας το πούμε έτσι. Αλλά ελπίζω να έχει τα guts. Πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσει και παρετήσεις κορυφαίων υπουργών, εφόσον υπερβούν τα όρια των διαγωνισμών. Πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να γνωρίζει ότι πρόσωπα σαν αυτό, μεταβατικά έστω, μπορεί να υποφεληθούν από την αμοιβαία εξορρόπηση των αντιπάλων και να βρουν μια ανέλπιστη στήριξη στην αναδυόμενη σιωπηρή πλειοψηφία. Περιμένω λοιπόν τον Πρωθυπουργό να δείξει γκάτς, διότι η εποχή είναι πολύ επικίνδυνη.